Κύριε Πελετίδη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την συνέντευξη προς το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είστε 16 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πατρέων. Είστε γιατρός, άρα σας ξέρει ο κόσμος. Γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές αυτή τη φορά? Καταρχήν, εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι δεν είναι θέμα προσωπικό. Δεν είμαι εγώ, είμαστε εμείς. Αυτή είναι και η διαφορά μας από τους άλλους υποψηφίους και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Γιατί για μας αυτό το ζήτημα των εκλογών, της ανάδειξης δημοτικής αρχής, δεν είναι θέμα προσωπικό και δεν ερχόμαστε σήμερα για να πούμε ότι εμείς μέσα σε 2 μήνες εμφανιστήκαμε και έχουμε το μαγικό ραβδί με το οποίο θα πάμε να λύσουμε τα προβλήματα. Ερχόμαστε από πολύ παλιά και το ψηφοδέλτιό μας, η Λαϊκή Συσπήρωση, είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Συμμετέχουν σε αυτό αγωνιστές οι οποίοι δεν συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ, αλλά συμφωνούμε με εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε αγωνιστική κινητοποίηση για να σώσουν την οικογένειά τους, για να έχουν αυτά που δικαιούνται, για να έχουν τα παιδιά μας αυτά που θέλουμε. Ή βρίσκονται επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι αγωνίζονται να μην καταστραφούν ή είναι κατεστραμμένοι και θέλουν να ζήσουν. Αγρότες οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί ξεκληρίζονται. Με όλους αυτούς κατεβαίνουμε στις δημοτικές εκλογές και διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε. Και δεν είναι ότι αυτά που δικαιούται ένας συγκεκριμένος πολιτικός σώρος, αυτά που δικαιούται ο εργαζόμενος, αυτά που δικαιούται ο επαγγελματίας, αυτοί που χτίζουν την πόλη μας, αλλά και όλη την Ελλάδα. Γιατί εμείς για πολλές φορές λέμε ότι ποια είναι η όμορφη πόλη. Για μας όμορφη πόλη είναι η πόλη η οποία δεν υπάρχουν άνεργοι, δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να έχουν μπει στην περιπέτεια των ναρκωτικών, δεν υπάρχει φτώχεια. Είμαστε στο 2014 και πρέπει να έχουμε πράγματα τα οποία συμβαδίζουν με την εποχή μας. Η επιστήμη βρίσκεται και η τεχνική στο απόγειό της. Και δεν μπορεί εμείς η ζωή να έχει γυρίσει χρόνια και χρόνια πίσω. Θέλουμε να βρισκόμαστε σε αντιστοιχεία με την εποχή μας και με αυτά που πρέπει να έχουμε σήμερα. Σύγχρονα δικαιώματα και όχι να βρίσκεσαι σε κάποιοι να σώζονται και ο λαός μας να βρίσκεται σε δυστυχία. Έρχεστε πρώτος στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση που έκανε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Τι σημαίνει για σας να αναλάβετε τη Δημαρχία της Πάτρας? Τι προτεραιότητες θα έχετε? Σημαίνει ότι θα πρέπει, καταρχήν εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι δεν έχουμε αυταπάτες, ούτε δημιουργούμε αυταπάτες, ότι έχουμε το μαγικό ραβδί, με το οποίο πάμε και λύνουμε τα προβλήματα. Έχουμε πλήρη γνώση του τι γίνεται στην Πάτρα, γνωρίζουμε τα προβλήματα της πόλης, έχουμε προτάσεις για το σύνολο των προβλημάτων, γιατί ήμασταν και η πιο οργανωμένη παράταξη και η οποία συμμετείχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στο Δημοτικού Συμβουλίου και εκτός, με προτάσεις και με συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό το οποίο όμως πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο σε αυτή τη φάση είναι ότι με εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους του Δήμου, που μέσα σε δύσκολες συνθήκες προσπαθούν και κρατούν την πόλη μας σε μια κατάσταση που αν αυτή ενισχυθεί, αν έχουμε προσλήψεις εργαζομένων, αν έχουμε εξυγχρονισμό του μηχανισμού λειτουργίας του, αν δημιουργήσουμε υπηρεσίες αναγκαίες, θα μπορούσαμε να λύσουμε περισσότερα προβλήματα. Το δεύτερο ζήτημα, έχουμε εμπιστοσύνη στον πατραϊκό λαό, τον οποίο τον θέλουμε σύμμαχό μας. Δεν είμαστε εμείς κάτι το ξεχωριστό. Είναι αυτός ο ίδιος ο οποίος είναι η δημοτική αρχή. Εμείς ξεπερνούμε αυτό που καλούμε σήμερα τον πατραϊκό λαό. Λέμε ότι να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις, να μην έχουμε το παρελθόν το οποίο να μας κυνηγά, ότι εγώ ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, ο παππούς μου ήταν στο κέντρο, ήμουν στο ΠΑΣΟΚ, είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ότι να προχωρήσουμε σε μια λαϊκή συμμαχία, που σημαίνει να ονόμαστε, γιατί τα προβλήματά μας είναι κοινά, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς που μας φέραν σε αυτή τη δύσκολη θέση. Και φυσικά έχουμε συγκεκριμένα πράγματα στο κάθε ένα ζήτημα. Απλούστατα θα πρέπει, επειδή ο Δήμος πλέον είναι τοπική διοίκηση, δηλαδή είναι μια υπηρεσία κρατική ουσιαστικά, εμείς θα πρέπει να αποκτήσουμε και να έχουμε τη δύναμη όλοι μαζί να πάρουμε από την κυβέρνηση
αυτά που δικαιούμαστε. Διότι αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, τα παίρνουν κάποιοι άλλοι. Είναι αυτοί που προκαλούν τη δυστυχία. Οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι, γιατί τα παιδιά μας είναι κόστος και δεν παίρνουμε στοιχειώδη πράγματα. Δεν μπορούμε να τα στείλουμε στους παιδικούς σταθμούς. Δεν έχουμε γήπεδα να πάνε τα παιδιά μας. Δεν έχουμε δυνατότητες να αθληθούν. Με αποτέλεσμα ποιο? Να βρίσκονται στο περιθώριο. Δεν είναι δυνατόν το 2014 να λες σε ένα παιδί ότι δεν έχουμε παιδικούς σταθμούς και να μένουν 500 παιδιά της πόλης μας εκτός παιδικών σταθμών, να λες σε μια μητέρα άνεργη ότι εσύ δεν δικαιούσε το παιδί σου να πάει να μπει σε μια διαδικασία η οποία είναι παιδαγωγική, να κοινωνικοποιηθεί το παιδί και το άλλο δίπλα να λέει ότι δικαιούμαι, να υπάρχουν τροφεία. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ πρέπει να πληρώνω για αθλητισμό 40 ευρώ, 50 ευρώ για να πάει το παιδί μου να αθληθεί. Και αν εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση και είμαι άνεργος, τι είναι αυτό το οποίο θα κόψω σε πρώτη φάση? Δεν θα κόψουμε την άθληση του παιδιού? Ή θα πρέπει να πάει το παιδί στο δημοτικό 2 και να πληρώνει 60 ευρώ για να μάθει, για παράδειγμα, πιάνο? Και αν εγώ δεν έχω δηλαδή το παιδί, θα πρέπει να στερηθεί? Και να έχουμε την κυβέρνηση η οποία να τροφοδοτεί με χρήμα όλους αυτούς που έχουν τρισεκατομμύρια και να μην έρχονται αυτά τα χρήματα στον δημιουργό αυτής της πόλης και να μην τα έχει ο πατραϊκός λαός? Επομένως, εμείς θα αγωνιστούμε να έχουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε να έχουμε. Επειδή αυτό το οποίο λέτε χρειάζεται και πολλά χρήματα, είναι ένας τρόπος η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Πατρέων, η οποία θεωρείται ότι είναι μεγάλη? Έχουμε ακίνητα στο Δήμο Πατρέων, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν μείνει και αυτά αναξιοποιείται. Εμείς την αξιοποίησή τους τη βλέπουμε να ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Έχουμε για παράδειγμα το Σκαγιοπούλιο, είναι ένας χώρος, ένας πνεύμονας που είναι ένα κληροδότημα στο οποίο λειτουργούσε για τα ορφανά παιδιά, στο οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας παιδικός σταθμός, που είναι συμβατό και με τον διαθέτη. Θα μπορούσαμε να έχουμε περιοχές άλλες και χώρους δημόσιους που μπορούσαν να γίνουν, για παράδειγμα, σε αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε χώρους ακίνητης περιουσίας που δοθήκανε στον επιχειρηματική δραστηριότητα, υποτίθεται ότι θα παίρναμε μέσα από αυτή τη διαδικασία νίκια, και κανείς από αυτούς δεν έχει πληρώσει. Δηλαδή, για 5 χρόνια, για 6 χρόνια, κανείς δεν πλήρωνε, και οι δημοτικές αρχές που περάσανε, καθώς αντιτούσαν και παρακολουθούσαν ότι μπορούσε να έχεις ωραιότατους χώρους, να τους αξιοποιούν και να μην πληρώνουν ούτε το ενίκιο. Εμείς αυτούς τους χώρους τους προορίζουμε για τις ανάγκες της πόλης μας. Από εκεί και πέρα, για να κάνεις μια πλήρη αξιοποίηση, βάλαμε το ζήτημα της χρηματοδότησης. Από πού θα βρούμε τα χρήματα? Πρέπει να γνωρίζουμε ότι επειδή οι κυβερνήσεις όλων αυτών των χρόνων, τι κάνανε? Μεταφέρανε όλο το σύνολο των δαπανών, μια δεύτερη φορολόγηση δηλαδή. Ο προϋπολογισμός του Δήμου στηρίζεται κατά 70% σε χρήματα τα πληρώνει ο πατραϊκός λαός και σε ένα 30% που προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά για να δούμε όμως σε πόσο δρόμο συμβάλλει σε χρήματα για τον κρατικό προϋπολογισμό ένας εργαζόμενος. Πληρώνει ΦΠΑ 23%, πληρώνει ειδικούς φόρους, βενζίνη για παράδειγμα που πληρώνει το 1 ευρώ πηγαίνει για φόρους, πληρώνει ειδικούς φόρους για τα τσιγάρα, για τα ποτά. Πληρώνει για να περάσει τα 1.800 μέτρα της γέφυρας Ρίου Αντιρίου 27 ευρώ, διόδια. Πληρώνει για να πάει στο γιατρό. Πληρώνει και τον. Σήμερα ξανακαλείται να ξαναπληρώσει. Άρα, εμείς εκείνο το οποίο ζητούμε για να μπορούμε να έχουμε τη χρηματοδότηση που πρέπει, είναι να έρθουν τα χρήματα που πάρθηκαν. Ένα σημαντικό μέρος πρέπει να επιστρέψει στην πόλη μας για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και να φτιάξουμε την πόλη μας. Τις γειτονιές μας, τους δρόμους που η Πάτρα είναι μια βομβαρδισμένη πόλη. Θα πρέπει να φτιάξεις υπηρεσίες, να ξεχρονίσεις τον Δήμο. Που όλα αυτά σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε σκοπό να πάμε να χαρατσώσουμε επιπλέον τον πατραϊκό λαό. Αντίθετα, θέλουμε να τον ανακουφίσουμε, να μειώσουμε δηλαδή τα δημοτικά τέλη και σε μια πορεία να τα μηδενίσουμε. Γιατί πληρώσαμε. Πληρώνουμε πολλά. Αυτό πώς θα είναι εφικτό? Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι η αλλαγή των συσχετισμών. Και ένα βήμα αλλαγή συσχετισμών γίνεται ήδη ξεκινώντας από το Δήμο Πατρέων. Διότι πλέον έρχονται η παρουσία η δική μας ως Δημοτική Αρχή είναι μια νέα κατάσταση που δείχνει ότι ο λαός μας ξεπερνά το παρελθόν και τις προκαταλήψεις και αρχίζει και ενώνεται. Άρα
καταλαβαίνει ποια είναι η αιτία, αρχίζουμε και μπαίνουμε μπροστά. Αυτό το βηματισμός, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να πάει και στην περιφέρεια, όπου θα πρέπει να έχουμε τον Νίκο τον Καραθανασόπουλο, πάλι από τη Λαϊκή Συσπήρωση, λέμε ότι θα πρέπει να ψηφιστεί. Γιατί μια δεύτερη παρουσία εκεί δίνει ανάταση στο κίνημα. Λέμε να ψηφιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί έχουμε κάποιο κομματικό εγωισμό και θέλουμε να πάρουμε πολλούς ψήφους, αλλά θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε δεδομένοι. Ότι δεν πρέπει να θεωρούν ότι εμείς δεν αλλάζουμε και ως εκ τούτου μπορούν να μας τσαλαπατάν και εμείς να πηγαίνουμε και να τους προσκυνάμε και να τους ψηφίζουμε κιόλας. Άρα δηλαδή οι εκλογές θα μείνουν στο αυτοδιοικητικό κομμάτι. Οι τωρινές είναι μόνο αυτοδιοικητικές, είναι πολιτικές και αυτοδιοικητικές, είναι κυρίως πολιτικές. Τι είναι? Είναι πολιτικές. Είναι πολιτικές. Γιατί δέστε τώρα τι γίνεται στην πόλη μας. Στην πόλη μας συζητούμε πολλές φορές για την ανάπτυξη. Συζητούμε γιατί καταρχήν βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Γιατί έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. Γιατί η νεολαία μας βρίσκεται χωρίς δουλειά. Είναι δυνατόν ένα λεβέντι, μια λεβέντισσα να τους έχεις και να μην μπορούν να έχουν δουλειά, να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά, να κάθεται και να βρίσκεται σε κατάθλιψη, να αγωνιάς και να λες πού θα πάμε. Πότε, όταν θα φυδατωθεί, θα μπει στην παραγωγική διαδικασία. Εμείς δεν δεχόμαστε ότι στην Πάτρα, για παράδειγμα, που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έφταιγαν οι προηγούμενοι δήμαρχοι γιατί ήσαν ανίκανοι, όπως λέει, και θα ψάχνουμε να βρούμε έναν καλύτερο διαχειριστή. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες ότι θα έρθω εγώ και θα βάλω έναν διαχειριστή, γιατί αν ήταν έτσι, θα είχαν λυθεί τα ζητήματα πολλά χρόνια πιο πριν. Γιατί είναι απλό ζήτημα αυτό. Ένα διαχειριστή, δεν μου αρέσει εσύ, φύγε να έρθει κάποιο άλλο. Είναι πολιτικές οι εκλογές που έχουμε, είναι συνδεδεμένες και πρέπει πολιτική να είναι και η απάντηση στο σύνολό της. Στο σύνολό της, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να στείλουμε καθαρή απάντηση, η οποία να είναι συγκεκριμένη και προσδιορισμένη, ότι ο λαός μας δεν εμπιστεύεται πλέον αυτούς που κάνουν κουμάντο στην οικονομία. Θέλουμε μια οικονομία σχεδιασμένη, που να αναπτύξει την παραγωγική διαδικασία. Η Πάτρα έχει εκλεκτότατο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, τεχνίτες. Υπάρχει στην περιοχή μας πετρέλαιο. Έχουμε επομένως όλες τις δυνατότητες. Αν είναι αφέντης ο λαός μας, ο εργαζόμενος, και οργανώσουμε την οικονομία με τέτοιο τρόπο, να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά αυτό θα το προσδιορίσουμε και πολιτικά. Επειδή η όμορφη πόλη είναι βέβαια οι άνθρωποι, αλλά εσείς έχετε και το θαλάσσιο μέτωπο. Ποια θέση έχετε σε αυτό το ζήτημα, στο θαλάσσιο παραλιακό μέτωπο? Εμείς λέμε ότι αυτό ο χώρος και σε όλη του την ακτογραμμή, χιλιόμετρα ολόκληρα, θα πρέπει να είναι στη διάθεση του πατραϊκού λαού. Είναι ο ιδιοκτήτης του και θα πρέπει να το έχουμε. Μπαίνουν τώρα ορισμένα ζητήματα. Εκεί, στο όνομα της ανάπτυξης, που σημαίνει ανάπτυξη επομένως της κερδοφορίας κάποιων, θέλουν εκεί να το δώσουν σε ιδιωτική εκμετάλλευση. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο από τον οργανισμό Λιμένος Πατρός που εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην Πάτρα, μπορεί όμως να γίνει και από τον Δήμο, εάν βρεθεί στα χέρια αυτών οι οποίοι θέλουν την ανάπτυξη, αλλά θέλουν να είναι αυτοί διαχειριστές και σε συνεννόηση με τους επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν τη δραστηριότητα τους. Εμείς τι λέμε? Αυτό το παλιό λιμάνι φροντίζαν αυτοί οι οποίοι κατέχουν το χρήμα από χρόνια πριν, σε ανύποπτο χρόνο, να κάνουν οικοδομικά τετράγωνα στην παραλιακή ζώνη και να έχουν σχεδιάσει να δημιουργηθούν εκεί 55.000 τετραγωνικά μέτρα σε κτίρια. Αυτό τι θέλουν να κάνουν εκεί? Θέλουν να κάνουν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Αυτό το επενδύουν για να μην πούν ότι εμείς θα έρθουμε να χτίσουμε αυτό που σήμερα βλέπουμε ως παραλία. Αυτό μετά θα είναι κτίρια. Αλλά λένε ότι εμείς θέλουμε να φέρουμε τα γιότ για να κάνουν εκεί, να εκμεταλλευθούν, να μπουν γύρω στα 30 γιότ στον χώρο του παλιού λιμανιού και αυτό θα είναι μια δραστηριότητα. Αυτοί όμως στην πραγματικότητα θέλουν να μεταφέρουν την εμπορική ζωή στην παραλία. Με αποτέλεσμα, αυτή που έχουμε σήμερα σαν οικονομική ζωή στο κέντρο δεν θα υπάρχει. Εμείς θέλουμε επομένως την παραλιακή ζώνη να τη χρηματοδοτήσει, γιατί το ζήτημα είναι ο Δήμος αν το πάρει, γιατί λένε οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, να το πάρει ο Δήμος. Εμείς λέμε ότι είτε με οποιασδήποτε συνθήκες πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Και αν το πάρει ο Δήμος, αφού δεν έχει χρήματα, θα τον αφήσει έτσι, και όπως έχει αφήσει πάρα πολλές περιοχές μας, χωρίς να είναι όπως πρέπει να είναι, γιατί θα βρει τα χρήματα. Εμείς λέμε λοιπόν να πάρουμε τη χρηματοδότηση από εκεί που πρέπει. Αυτοί που μας πήραν τα χρήματα πρέπει να μας τα φέρουν να κάνουμε αυτή την περιοχή να λάμπει. Λέει για παράδειγμα ο Οργανισμός Λιμένου Πατρού, για να δούμε και λίγο την αντίληψή τους. Εγώ λέει, εάν έρθει ο επιχειρηματίας και πάρει αυτό το χώρο και τον αξιοποιήσει,
ως εταίρος απέναντι σε αυτόν και για να κάνω καλό στην πόλη, ένα άλλο τμήμα της πόλης από τον Άγιο Ανδρέα μέχρι το Διακονιάρη, θα το κάνω πάρκο και θα σας το δώσω. Και του λέμε εμείς, γιατί δεν το κάνεις, κάντε τώρα. Ο εταίρος είναι ο πατραϊκός λαός. Γιατί θα πρέπει να είναι εταίρος ένα μονοπόλιο το οποίο θέλει να κάνει τις business του εκεί πέρα. Εταίρος είμαστε εμείς και προχώρα. Άρα υπάρχουν χρήματα για να γίνουν αυτά τα οποία ζητούμε. Πού ζητούμε εμείς εκεί πέρα να είναι ένα πράσινο, να υπάρχουν χώροι πολιτιστικοί για αθλητική δραστηριότητα, να είναι ένας κήπος όπου μπορεί να... Και το είναι τελείως εγκατελειμμένο. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος ο οποίος είναι εγκατελειμμένος και δεν μπορεί να είναι επισκέψιμος. Να φύγουν οι φράχτες, να διαπλαστεί. Εμείς έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα και μια ολοκληρωμένη απάντηση το πώς το θέλουμε, το οποίο θα το δώσουμε και στη δημοσιότητα και με τρόπους της σύγχρονης τεχνολογίας, για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο προτείνουμε και το οποίο, κατά την άποψή μας, είναι αυτό το οποίο θέλει ο εργαζόμενος στην πόλη μας. Μια τελευταία ερώτηση. Όλα δείχνουν ότι θα είσαστε στο δεύτερο γύρο. Από ποιες δυνάμεις θα ζητήσετε στήριξη, από τις αριστερές δυνάμεις μόνο, από το σύνολο του πατραϊκού λαού, πώς θα το διαχειριστείτε αυτό? Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι είναι η εποχή που οι προκαταλήψεις τελείωσαν. Εμείς απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους και λέμε, τελείωσε αυτό το οποίο είχαμε παλιότερα. Είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι ΠΑΣΟΚ, είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στο Α ή Β κόμμα. Και επειδή αυτά τα οποία προτείνουμε είναι ξεκάθαρα, εμείς δεν πηγαίνουμε να παρουσιαστούμε ως ακομμάτιστοι. Δεν πηγαίνουμε να είμαστε πονηρούλιδες, σε εισαγωγικά. Και να λέμε ότι, κοιτάξτε, ας πούμε, εμείς την ταυτότητά μας την πετάξαμε παρά έξω. Είμαστε τώρα ανεξάρτητοι. Αυτά τα κάνει αυτός ο οποίος θέλει να ξεγελάσει. Δεν θα απευθυνθούμε στις πολιτικές δυνάμεις. Γιατί με τις πολιτικές δυνάμεις αυτές έχουμε διαφορές. Δημιουργούν αυταπάτες, είναι μέρος του προβλήματος. Για δέστε, ας πούμε, πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ 27%. Να μην το πούμε ότι πήρατε, κύριε, 27%. Φίλο δεν κουνιέται. Δεν θα πρέπει να το πούμε. Δηλαδή θα το κρύβουμε, θα πάμε να τον καλοπιάσουμε. Για ποιο λόγο? Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Άρα λέμε ότι εμείς αυτή τη δύναμη που θα έχουμε δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε όπως τη χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να λέει να καθίστε και ψηφίστε με για να αλλάξω τα πράγματα, αφού δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς λέμε ότι εδώ θα βρεθούμε μαζί να αγωνιστούμε, όλοι μαζί. Θα ξεπεράσουμε προκαταλήψεις και θα καθίσουμε να οργανώσουμε το λαϊκό κίνημα, το οποίο πρέπει να είναι ισχυρό. Πρέπει αυτοί οι οποίοι κουμαντάρουν την οικονομία και νομίζουν ότι τελειώσαμε και ότι όποια επιλογή και να κάνουν ότι θα την περάσουν, θα πρέπει να νιώσουν την ανάσα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την συζήτηση που κάνουμε σήμερα.